του Europa που μας δίνει όλους τη δυνατότητα να είμαστε πιο άνετοι, που αυτή η άνεση θα μας κάνει να, θα έλεγα, να παίξουμε και πιο απελευθερωμένα και να βάλουμε εκ νέου στόχους που νομίζω ότι μπορούμε, γιατί ο όμιλος είναι βατός. Πιστεύετε ότι το πρώτο παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ παίζει μέσα στο Βέλγιο με την Μπριζ, είναι σημαντικό για τη συνέχεια, για την ευρωπαϊκή πορεία του ΠΑΟΚ? Μπορεί να πάει και το 2011 η πορεία του ΠΑΟΚ, πώς τη βλέπετε? Δεν θα ξεχωρίσω που είναι το πρώτο παιχνίδι. Εγώ και τα παιδιά, όπου και αν αγωνιζόμαστε, θα προσπαθήσουμε να φέρουμε τα αποτελέσματα αυτά που μπορούμε σαν ομάδα. Και θεωρώ ότι η ομάδα μπορεί και να παίξει καλό ποδόσφαιρο και να φέρουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε για να πετύχουμε το στόχο μας. Είμαστε σε αυτή την κατεύθυνση. Θεωρώ ότι ναι, τις επόμενες μέρες, γιατί δεν έχουμε και πολλά περιθώρια, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι αν βρεθεί κάτι το αξιόλογο. Μπορούμε να πούμε για θέση? Δεν θέλω να μιλήσω συγκεκριμένα. Εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από το ρόστερ της ομάδος. Θεωρώ ότι σε μεγάλο ποσοστό είμαστε πλήρες. Αλλά σίγουρα μπορούν να γίνουν κάποιες προσθήκες με παίχτες οι οποίοι θα έχουν παρόν και μέλλον. Ήταν ο Παύλος Δερμητσάκης. Φερέρμπαξέ στο 12.